Στην ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού του ΕΚΑΒ αναφέρει: «Φτάνει πια η κοροϊδία. Έχουμε εξαντλήσει και το τελευταίο περιθώριο της υπομονής μας». Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις που έγιναν με τους φορείς του Υπουργείου Υγείας, Υπουργό, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, μας έδωσαν καταλητική ημερομηνία πληρωμής των δεδουλευμένων μας την 20η Δεκεμβρίου του 2011. Κάναμε υπομονή και την εκμεταλλεύτηκαν. Είμαστε ένα χρόνο απλήρωτοι, αλλά αυτοί εισέπραξαν την προσφορά μας όλο αυτό το χρόνο προς τους συμπολίτες μας ως αδυναμία και όχι ως κίνηση αυξημένης ευθύνης. Αδυνατούμε πλέον να χρηματοδοτούμε το κράτος και την δίθεν κοινωνική πολιτική του Υπουργείου, πληρώνοντας από την τσέπη μας τα έξοδα για τις διακομιδές των ασθενών και να επιφορτιζόμαστε καθήκοντα και υποχρεώσεις άλλων οργανισμών. Το ποτήρι ξεχύλισε. Η ανικανότητα και ο στουρθοκαμιλισμός ορισμένων πρέπει να πάψει να υπάρχει. Από τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου του 2012, κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας, συνεχίζοντας με εντατικότερους ρυθμούς και με μειωμένα τα ποσοστά ασφαλείας την επίσχεση εργασίας για την καταβολή των δεδουλευμένων μας και διοργανώνουμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κεντρικά σημεία των πόλεων ανά την Ελλάδα. Στη μείωση των ποσοστών ασφαλείας και στο νομό Πιερίας αναφέρεται ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Πιερίας Όλυμπος, κ. Βασίλης Βάιος. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Συνεχίζεται από Δευτέρα πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο και κάποια σωματεία τέλος πάντων που είχαν σταματήσει λόγω γιορτών μετά από προφορικές δεσμεύσεις. Δεν υπήρξε καμία πληρωμή και από Δευτέρα θα μειωθούν πανελλαδικά και τα ποσοστά ασφαλείας. Βέβαια, εμείς Δευτέρα θα συνεδριάσουμε τοπικά εκεί στα σωματείο της Πιερίας. Έτσι, για να και κατά πάσα πιθανότητα Δευτέρα απόγευμα θα έχετε και δελτίο τύπου του δικού μας σωματείου. Ακριβώς για το τι ακριβώς θα κάνουμε. Πάντως, η επίσκεψη θα συνεχίζεται. Και από Δευτέρα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, θα είναι ακόμα πιο μειωμένα τα ποσοστά ασφαλείας. Μέχρι στιγμής εξυπηρετήθηκαν όλα τα επίγοντα, δεν υπήρξε περιστατικό επίγον που δεν εξυπηρετήθηκε. Από Δευτέρα, σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας, θα συνεδριάσουμε κι εμείς βέβαια τη Δευτέρα, λόγω τώρα του τριημέρου δεν έγινε η συνεδρίαση, θα μειωθούν τα ποσοστά ασφαλείας. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση από Δευτέρα ο νομός Πειραιάς να καλύπτει τα επίγοντα περιστατικά με ένα και μόνο ασθενοφόρο.